Θα ήθελα να αναφερθώ και στη λειτουργία του τοπικού ιατρείου. Για ένα χρονικό διάστημα, ο ιατρός μας έπρεπε να απουσιάσει λόγω εγκυμοσύνης και τοκετού. Τότε προσέφυγα στην ΕΚΙΠΕ στην Πάτρα, στο κέντρο υγείας Αιτωλικού, όπου ανήκει το ιατρείο, καθώς και στη Δημοτική Αρχή και συγκεκριμένα στον κύριο Λουκόπουλο και στον κύριο Πολωνήθη. Δυστυχώς, όμως, λύση από τους προαναφερόμενους δεν δόθηκε. Σε επίσκεψη του κυρίου Τσουκαλά στο κοινοτικό κατάστημα και παρουσία των τοπικών συμβούλων, του τέθηκε το θέμα. Με προσωπική του παρέμβαση και κάλυψη των εξόδων κίνησης του γιατρού από τον κύριο Τσουκαλά, κατόπιν άδεια της ΕΚΤΙΠΕ λειτουργήσε για 1,5 χρόνο του ιατρείου, παρέχοντας στους κατοίκους τις απαραίτητες υπηρεσίες υγείας. Τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Στο ΚΕΠ πολλές φορές υπήρξε πρόβλημα με τον υπάλληλο και δούλευε 2 με 3 φορές την εβδομάδα, περιμένοντας πότε θα πάρουν οκτάμινα για να λυθεί το πρόβλημα. Με την κατάσταση να συνεχίζεται το ίδιο έως σήμερα. Με απόφαση της κοινότητας διεκδικήσαμε και πετύχαμε το Κρυονέρι να περάσει στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, όπου θα υπάρχει συντήρηση και μελλοντική ανάβλαση της ΠΛΑΣ και του Λιμένα. Μετά από το τεχνικό πρόγραμμα και από τη ΣΑΤΑ που δικαιούται η κοινότητα, προχώρησε στα εξής έργα. Στην υγειά σας. Ένα όνειρο των κατοίκων του νέου οικισμού γίνεται πραγματικότητα. Στην εγκαταλελειμμένη πλατεία του νέου οικισμού, η οποία για χρόνια ήταν χώρος στάθμευσης αγροτικών μηχανημάτων, εκτελούνται ήδη εργασίες. Και ενδεικτικά αναφέρω ότι το σχέδιο της πλατείας περιλαμβάνει κατόπιν υποδείξεώς μου παιδική χαρά, υπαίθριο θέατρο και ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου. Προχωρήσαμε σε αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα από οικία Κουτσαγγέλου έως οικία Καψάλα. Αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα από οικία Φραγκούλη έως οικία Κατσαρού. Αντιπλημμυρικά με φρεάτη ομπρίων υδάτων από οικία Κακολύρη έως οικία Χαραλαμπόπουλου. Αντιπλημμυρικά με φρεάτη ομπρίων υδάτων πλησίων οικίας Κελιδονιώτη. Αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα, οριοθέτηση πεζοδρομίου, φρεάδια ομβρίων από οικία Σταμπολόπουλου, Σπήλιο, Σαραπάκη. Αποκατάσταση από πλημμύρα στον πεζόδρομο στη θέση σταθμός. Ασφαλτόστρωση στον δρόμο Παλιόστανης και ένα κομμάτι στο νέο οικισμό. Με συγχωρείτε, εδώ θα κάνω μια διακοπή. Ο δρόμος της Παλιόστανης έγινε ο μισός. Τα χρήματα, ο κύριος Σιαμαντάς, ο κύριος Κολονίφης, ο κύριος Καρακώστας και όποιοι άλλοι ακόμα τα πήρανε και κάνανε πολιτικά ρουσφέτια παραμονές των εκλογών. Δεν ολοκληρώσανε το δρόμο, με αποτέλεσμα να έχουν παράπονα οι κάτοικοι. Συνεχίζω. Βαφή του κτηρίου της κοινότητας εσωτερικά και εξωτερικά για το συγκεκριμένο έργο. Ευχαριστούμε τους τότε αντιδημάρχους, κύριο Κοντρονιά Θωμά και κύριο Σίψα Γιάννη, για τη συνεργασία τους. Ανακαίνιση της παιδικής χαράς, χωρίς όμως να έχει ολοκληρωθεί, δημοτικού φωτισμού στο νέο οικισμό, στο Ανατολικό Βασίλειο. Επέκταση δημοτικού φωτισμού από οικία Σταμπολόπουλο έως οικία Σταυρόπουλου. Αποκατάσταση περιφερειακού δρόμου, αποκαθίστηση έμπρος εν ιδιοκτησίας Δημόπουλου μετά από προσωπικές συνέργειες προς την περιφέρεια. Με έγγραφό μου προς την ΔΕΗ και τηλεφωνική επαφή με τον προϊστάμενο ζήτησα αντικατάσταση του δικτύου για τις πολλές διακοπές που είχαμε, εισακούστηκα και αποκαταστάθηκαν πολλές γραμμές καλωδίων. Συντήρηση του δρόμου Αγίου Πέτρου με τσιμέντο σε δύσκολα σημεία και κομματόστρωση όπου χρειάζεται. Συντήρηση δασικών δρόμων, νέος οικισμός Μπερτσέικα και νέος οικισμός Ιφαντέικα. Κάθε χρόνο γίνεται η συντήρηση για την πυροπροστασία των κατοίκων και των οικισμών. Επούλωση λάκων με πίσα σε όλο το οδικό ασφαλτικό δίκτυο με προσωπική παρέμβαση σε εταιρείες όπου ανταποκρίθηκαν και τους ευχαριστούμε. Ένα άλλο θέμα που μας έχει απασχολήσει είναι τα άγρια άλογα που κατεβαίνουν το βουνό και προκαλούν τροχαία, ατυχήματα και ζημιές σε καλλιέργειες.
Έχουμε ενημερώσει την Δημοτική Αρχή και ο κύριος Τραχύλης πάρα πολλές φορές το έχει φέρει το θέμα, αλλά λύση δεν μας έδωσε, όπως και στα δέσποτα σκυλιά. Αγαπητοί συμπολίτες, έρχεται τις τελευταίες μέρες στο χωριό μας υποψήφοι της Δημοτικής Αρχής και τάζουν έργα που πρέπει να γίνουν. Έργα που οι ίδιοι έπρεπε να φτιάξουν χτες και όχι σήμερα. Αυτό με εξοργίζει, διότι νομίζουν ότι με ευτελείς οικονομικά παρεμβάσεις θα αρπάξουν ξανά την ψήφο σας. Βάζουν συνδυασμούς στο χωριό μας να υπόσχονται και να οραματίζονται ότι θα εκτελέσουν έργα που αφορούν την καθημερινότητά μας, όπως καθαριότητα πλατιών, χόρτων, αποκατάσταση μέρος των σπασμένων λιμένων του Γκρεμνερίου, φωτισμού, πάρκινγκ και διάφορα άλλα. Απαντώ σε όλους αυτούς και ρωτάω ταυτόχρονα εσάς που βρισκόμαστε σε καθημερινή επαφή. Έμεινε ποτέ ο φωτισμός του χωριού χωρίς την επιμέλειά μου? Έμειναν ποτέ οι πλατείες ακάθαρτες? Ακόμη και με προσωπική μου εργασία, όταν έκρινα απαραίτητο, προέβαινα σε καθαρισμό, ακόμα και όταν αυτές οι πλατείες, εννοώ, αποτελούσαν και τμήμα της αυλής των καταστημάτων τους και θα έπρεπε οι ίδιοι να καθαρίζουν και να περιποιούνται. Τι θέλετε, να εμπιστευτώ τα μεγάλα λόγια? Θέλω πράξεις. Μήπως δεν προσπάθησαν να δώσουν λύσεις στο χώρο του λιμανιού του Κρυονερίου? Οι συνδυασμοί που στηρίζουν σήμερα οι αντίπαλοι μου δεν είχαν υποχρέωση να δώσουν λύση. Πού ήταν τότε και τώρα δίθεν δεν ξέρουν τίποτα? Για την πηγή της Γλύφας που ονειρεύονται να δώσουν ανάπτυξη, γνωρίζετε ότι αυτή πωλείται. Ναι, φίλοι μου, είναι. Έτσι είναι. Αλήθεια. Ανακάλυψα ότι μεγάλο κτηματομεστικό γραφείο διαθέτει αυτή προς πώληση ένα τιμητικού ποσού. Και επειδή πάντα ήμουν μέσα στα πράγματα όσον αφορά το οτιδήποτε έχει απειλήσει το χωριό μας, είμαι παρόν να εφαρμόσω τη λαϊκή εντολή. Χωρίς κανένα κόστος, διότι δεν διαπραγματεύομαι σε όλα αυτά για τίποτα και με τίποτα με κανέναν. Στην προκειμένη περίπτωση θα με βρουν μπροστά τους και θα λάβουν την απάντηση που πρέπει. Σε αυτά τα 9 χρόνια θητείας συνεργάστηκα με τον Ευθύμη του Πετούση και καταφέραμε να πετύχουμε πολλά πράγματα για το χωριό μας, όπως έχω αναφερθεί πιο πάνω, αλλά το πιο βασικό για μας ήταν η αγάπη και ο σεβασμός προς τους κατοίκους του χωριού μας. Δεν πολλώθηκε ποτέ καμία κατάσταση. Δεν έγινε καμία διάκριση μεταξύ των πολιτών και γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να τον ευχαριστήσω μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου, διότι υπήρξε καλός συνεργάτης και δίκαιος. Θύμιο, σε ευχαριστώ. Επίσης, ο Σπύρος ο Τραχύλης, από τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου στα Δημοτικά Συμβούλια, υπήρξε καλός θεματοφύλακας για την κοινότητα και τους κατοίκους της. Σπύρο, σε ευχαριστώ, Σπύρο. Στις επερχόμενες εκλογές, η Βίκη Τριανταφυλλίδη, ο Σπύρος Τραχύλης και ο Θύμιος Πετούσης κατεβαίνουν ως υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι με τον κύριο Τσουκαλά. Τους εύχομαι καλή επιτυχία. Επίσης, εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους ανεξαρτήτου συνδυασμού, οι οποίοι κατεβαίνουν με γνώμονα την πραγματική και ανιδιοτελή προσφορά στον τόπο και στην κοινωνία. Κλείνοντας τα πεπραγμένα της πενταετίας που πέρασε, σας ανακοινώνω εκ νέου την κάθοδό μου στις εκλογές για το αξίωμα του Προέδρου με το ενωτικό ψηφοδέλτιο για το Γαλατά, μαζί με τους συνυποψήφιους, τους οποίους και θα αναφέρω κατά αλφαβητική σειρά. Γιαβρούτας Άγγελος. Κρέτσης Γεώργιος. Μπαλωμένος Ελευθέριος. Περτσιά Αγαθή. Σακαρέλου Μαρία. Σταυρουλόπουλος Νικόλαος.
όλοι οι υποψήφοι είναι αξιόλογοι, ζούνε, εργάζονται και ψηφίζουν στο χωριό μας. Το οποίο αγαπάνε, γι' αυτό και συστρατευτήκαμε όλοι μαζί για έναν καλύτερο Γαλατά. Η ενωτική μας προσπάθεια θα διεκδικήσει για έργα από τη νέα Δημοτική Αρχή και μέσα από τα αναπτυξιακά προγράμματα πόρους για την ανάπτυξη του χωριού μας, και αυτά είναι αγορά κημητηρίου, ορειβατικό και ανάπλαση της λίμνης της Γλύφας, ανάπλαση του κρυονερίου και χώρο ειδικά διαμορφωμένο για τους αλληλείς σε δημοτικό χώρο, ώστε να συντηρούν τα σκάφη τους με ό,τι συνεπάγεται. Διεκδικούμε την αξιοποίηση του λιμανιού για την άνετη πρόσβαση μεγάλων σκαφών και την προστασία των αλλιευτικών σκαφών. Ασφαλτόστρωση παραλιακού κρυονέρι Καβουρότρυπας. Θα διεκδικήσουμε ώστε η Καβουρότρυπα να γίνει οικισμός με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Διεκδικούμε από την περιφέρεια φωτισμό του δρόμου από Εθνική Οδό έως είσοδο χωριού. Αποπεράτωση πολιτιστικού κέντρου. Διεκδικούμε και θα δώσουμε μάχη όλοι, και οι κάτοικοι θα πρέπει να δώσουν, το φωτοβολταϊκό πάρκο για τον αγροτικό τομέα μέσω από το ΕΒ για χαμηλό κοστολόγιο και στήριξη των αγροτών. Όλοι όταν θα έρθει η ώρα θα πρέπει να είμαστε μια ομάδα συμπαγής να διεκδικήσουμε για το χωριό μας. Διεκδικούμε για μια ακόμη φορά το Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την επαναστελέχωση της Δημοτικής Ενότητας Χάλκιας με προσωπικό και μηχανήματα. Συντήρηση οδικού ασφαλτικού δικτύου. Ίσως ακούτε πολλές φορές να λέμε τα ίδια και τα ίδια, σε κάποια θα επιμένουμε όσο είμαστε μέχρι να καταφέρουμε να τα υλοποιήσουμε. Γιατί κάποιοι δημάρχοι που περάσαν στο παρελθόν μπήκανε με σημαία το βουνό, τα γραφεία ανάπτυξης και όλα τα συναφή απλά για να αρπάξουν την ψήφο. Εμείς εδώ στην τοπική αυτοδιοίκηση της κοινότητας Γαλατά θα πιέζουμε μέχρι να καταφέρουμε να δικαιωθούμε σε όλα τα θέματα και σε όλα τα προβλήματα που απασχολούν το χωριό μας. Ως πρόεδρος της κοινότητας Γαλατά είμαι παρόν σε όλα τα προβλήματα και προσπαθώ πάντα να δίνω λύσεις. Το τηλέφωνο μου είναι ανοιχτό 24 ώρες το 24ωρο και πάντα απαντώ. Δεν εξεχώρισα τους πολίτες σε κατηγορίες. Χρειάζεται γνώση, εμπειρία και αναγνωρισιμότητα, τα οποία έχουμε, ώστε να ετηθούμε και να απαιτήσουμε προκειμένου να αξιοποιηθούν από πλευράς Δήμου οι καλύτερες προοπτικές και πρακτικές προς όφελος όλων μας. Για να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας, θεωρούμε απαραίτητη την ενεργό συμμετοχή όλων των πολιτών, οι οποίοι θα έχουν βήμα να καταθέτουν τις απόψεις και τις προτάσεις τους μέσα από τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Γι' αυτό καλώ όλους εσάς να μας δώσετε ξανά την εντολή της διαχείρισης των όσων μας αφορούν και με γνώμονα την εργατικότητα και συλλογικότητα να συνεχίσουμε το έργο και την προσπάθειά μας. Και επειδή είμαι βέβαιος ότι ο συνδυασμός μας ύστερα από την δική σας απόφαση θα είναι ο νικητής των εκλογών, καλό καλό όλους τους εκπροσώπους των υπόλοιπων συνδυασμών την επομένη κιόλας μέρα να έρθουν να συνεργαστούμε όλοι μαζί για να επιχειρήσουμε το μέγιστο καλό για τον τόπο μας. Σας ευχαριστώ όλους από την καρδιά μου.